Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της παιδείας. Είναι μαζί μας μέσω Skype ο κύριος Κώστας Χατσισάβας, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΛΜΕΚ. Γεια σας κύριε Χατσισάβα, έξοδος βλέπω πίσω, είστε στο σχολείο. Ακριβώς. Χαίρετε αγαπητέ Ιάκωβε και σε εσένα και στους τηλεθεατές σας. Δώστε μας λίγο την εικόνα τώρα. Υπήρχε μια αγωνία το προηγούμενο διάστημα αντιδράσεις, καθώς το πρόγραμμα των εξετάσεων τώρα των τετραμήνων του Ιανουαρίου ήταν το ένα μάθημα κυριολεκτικά πάνω στο άλλο. Είχε μέρα που έδιναν μαθητές και τρία μαθήματα. Άλλαξε αυτό. Το προλάβατε. Είναι ένα ζήτημα το οποίο μας απασχόλησε. Το γνωρίσαμε αυτό, πρέπει να σας πω, αγαπητέ Ιάκωβε, από τον Αύγουστο, όταν το Υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε για το πρόγραμμα των εξετάσεων. Και από τότε αρχίσαμε μια προσπάθεια έτσι ώστε το πρόγραμμα των εξετάσεων και βλέπουμε πάντοτε για το γυμνάσιο να ανοίξει λίγο, δηλαδή να επεκταθεί, έτσι ώστε να μην συμβεί ακριβώς αυτό που έχετε αναφέρει, τα παιδιά στο γυμνάσιο να δώσουν τρία μαθήματα σε μία μόνο ημέρα. Τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει τα τρία μαθήματα που είναι η χημεία, η φυσική και η βιολογία να παρακαθίσουν και στα τρία μαθήματα για την ύλη ενός τετραμήνου. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Εκείνο για το οποίο εμείς αγωνιούσαμε και αυτό, θέλω να το τονίσω, ήταν ευθύνη του ιδίου και είναι ευθύνη του ιδίου του Υπουργείου Παιδείας να ξέρει ότι είναι πολύ δύσκολο για τα παιδιά. Είναι και αντιπαιδαγωγικό και αντιεκπαιδευτικό να παρακαθίσουν τα παιδιά σε τρία μαθήματα μία ημέρα. Πρέπει να πω ότι σε μια έκτακτη συνάντηση που είχαμε με τον Υπουργό Παιδείας την περασμένη Δευτέρα στο Υπουργείο Παιδείας στο γραφείο του, θέσαμε ξανά έτσι πολύ έντονα αυτό το ζήτημα, όπως επίσης και για την εξεταστή ανίδη. Και αποδέχτηκε ο Υπουργός τη μετακίνηση έτσι του προγράμματος να ανοίξει έστω και μια ημέρα για να διευκολυνθούν τα παιδιά και να μπορέσουν να γράψουν καλύτερα σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα το οποίο είχαν. Και να υπενθυμίσουμε, κύριε Χατσισάβα, το πρόγραμμα των εξετάσεων ξεκινάνε στις 16 Ιανουαρίου μέχρι και τις 24 στα γυμνάσια, αντί 23. Ακριβώς. Σωστό. Ήταν 16 μέχρι 23, ενώ τώρα θα είναι από τις 16 μέχρι και τις 24 για τα γυμνάσια και για τα λύκεια ξεκινάνε στις 16 επίσης και τελειώνει στις 27 Ιανουαρίου. Είναι περισσότερες μέρες τα λύκεια, διότι εκεί υπάρχουν συνδυασμοί μαθημάτων, άρα χρειάζεται ένα πιο έτσι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την περίοδο των εξετάσεων. Κύριε Χατζησάβα, επειδή είπατε ύλη, πότε κλείνουν τα σχολεία τώρα για τις γιορτές, την Παρασκευή? Την ερχόμενη Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου, ακριβώς κλείνουν τα σχολεία για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Και αναμένουμε από το Υπουργείο Παιδείας, ήταν το δεύτερο αίτημα που θέσαμε στον Υπουργό Παιδείας, που και αυτό όφιλε το Υπουργείο Παιδείας να το πράξει, να ενημερώσει. Ελπίζουμε, όπως μας είπε, να το κάνει αυτό αύριο, Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου, να ενημερώσει ακριβώς ποια θα είναι η εξεταστία ύλη, τόσο για τα γυμνάσια όσο και για τα λύκια, έτσι ώστε να ενημερωθούν και τα παιδιά και να μπορέσουν να προετοιμαστούν καλύτερα ενώψη των εξετάσεων. Ναι, μιλάμε για μεγάλη ύλη. Μιλούμε για όλη την ύλη του πρώτου τετραμήνου. Όλα τα σχολεία, ακολουθείτε ένα πρόγραμμα που σε όλα τα σχολεία, ένα γυμνάσιο στην Λεμεσό, ένα λύκειο στην Λεμεσό και ένα γυμνάσιο στη Λάρναγα ή τη Λευκοσία, πάνε ακριβώς κάθε μάθημα, καλύπτουν την ίδια ύλη ή έχει και κάποιες διαφοροποιήσεις? Ακριβώς είναι αυτό που θέσαμε και εμείς στον Υπουργό Παιδείας, ότι ενδεχομένως, θέλω να πω καταρχάς ότι η ύλη είναι καθορισμένη από την αρχή. Όμως από την αρχή πρέπει να πω ότι τονίζαμε ότι έχουμε ένα βεβαρημένο αναλυτικό πρόγραμμα για κάποια εξεταζόμενα μαθήματα. Και έπρεπε να υπήρξε έστω και μια αναπροσαρμογή της ύλης ή προσαρμογή, αν θέλετε, με βάση τον ωφέλιμο διδακτικό χρόνο, αλλά και με βάση την εκπαιδευτική άνεση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, έτσι ώστε τα παιδιά, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να διδάσκουν με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και τα παιδιά να εμπεδώνουν. Διαπιστώνουμε δυστυχώς ότι σε κάποια γνωστικά αντικείμενα, τόσο στο γυμνάσιο όσο και στο λύκειο, η ύλη πρέπει να πω ότι είναι πολύ βαρυφορτωμένη σε σχέση με τον καθαρό διδακτικό χρόνο. Ζητήσαμε, όπως το έχετε αναφέρει αγαπητέ Ιάκωβε, ότι είναι ενδεχομένως κάποια γυμνάσια ή κάποια λύκεια να είναι κάποια λίγο μπροστά ή κάποια λίγο πίσω. Άρα θα πρέπει αυτά τα σχολεία με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας να τα ενημερώσουν, να ενημερώσουν το Υπουργείο Παιδείας, τους επιθεωρητές και διεύθυνση μέσα εκπαίδευσης, έτσι ώστε να βρεθεί η κοινή τομή, η τομή που λέμε, και να ενημερωθούν όλα τα σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, ποια θα είναι ακριβώς η εξεταστή ύλη και να ενημερωθούν όσο πιο σύντομα γίνεται τα παιδιά. Και ας ελπίσουμε να μην δούμε τα περσινά που έβγαιναν μαθητές και έλεγαν μας έβαλαν ύλη την οποία δεν διδαχτήκαμε και να τρέχουν τελευταία στιγμή να την καλύψουν. Ακριβώς. Πρέπει να συμβεί αύριο, ελπίζουμε να έχουν αυτή το Υπουργείο Παιδείας. Παρόλο που θέλω να τονίσω, αγαπητέ Ιάκωβε, ότι νέοι συνάδελφοι τρέχουν για να καλύψουν την ύλη. Μάλιστα, σε κάποια εξεταζόμενα μαθήματα παίρνουν και ώρες από άλλους καθηγητές για να μπορέσουν να καλύψουν την ύλη. Και αυτό το τονίζουμε από τον Αύγουστο. Και πέρσι, την περσινή σχολική χρονιά, τονίζαμε αυτό το ζήτημα. Δυστυχώς, πρέπει να πω ότι δεν υπάρχει καμία θετική ανταπόκριση από πλευράς Υπουργείου Παιδείας. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που η οργάνωση μας, και ολοκληρώνω με αυτό, έχει
σοβαρούς προβληματισμούς πραγματικά για το θεσμό των εξετάσεων. Και η θέση μας είναι ότι αυτή η κεντρική εξέταση του Ιανουαρίου πραγματικά δημιουργεί σωρία προβλημάτων και κατά την άποψή μας πρέπει να καταργηθεί. Ναι, να υπάρχει στο τέλος της σχολικής χρονιάς μία κεντρική εξέταση, να είναι έτσι ώστε να υπάρχει ισότιμη αντιμετώπιση όλα τα γυμνάσια και τα αλήθεια, να αξιολογούνται τα παιδιά και στα δύο τετράμινα σε περιορισμένη μοίρη, αλλά αυτή η εξέταση του Γενάρη δυστυχώς δημιουργεί σωρία προβλημάτων, δεν επιτυγχάνονται οι αρχικοί στόχοι που έχουν τεθεί από το Υπουργείο Παιδείας και πρωτίστως δεν επιτυγχάνονται και αυτή η διαμορφωτική αξιολόγηση, που είναι το πιο σημαντικό πραγματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Άρα αναμένουμε εμείς από το Υπουργείο Παιδείας και το ζητούμε εδώ και αρκετούς μήνες τη σύγκληση μιας ευρείας σύσκεψης με τη συμμετοχή και των εκπαιδευτικών οργανώσεων και πανεπιστημιακών και του Υπουργείου Παιδείας για να συζητήσουμε ακριβώς τον καλύτερο δυνατόν τρόπο αξιολόγησης των παιδιών. Κύριε Χατζησάβα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές, εδώ θα είμαστε. Αν αύριο δεν ανακοινωθεί ύλη, θα τα πούμε την Πέμπτη, θα τα πούμε την Παρασκευή, να δούμε πότε αυτό θα γίνει. Εγώ εύχομαι, αγαπητέ Ιάκο, με τη σειρά μου, καλές γιορτές σε όλους. Πάντοτε με υγεία πάνω απ' όλα και χαρά. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα έρχονται, κύριε Χατζησάβα μου. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ.